πάτε το χέρι σας. Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκομοσίας της Περιφερειακής Αρχής και του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Καλή αρχή, καλή θητεία, καλή δύναμη, καλές γιορτές σε εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε πανηγυρικό κλίμα, ο εκ νέου Περιφερειάρχης Κρήτης μίλησε για το έργο που έχει γίνει και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την Κρήτη του μέλλοντος. Την Κρήτη που με πηξίδα τον άνθρωπο θα συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης που ακολουθεί, επισημένοντας ότι η διεκδίκηση πόρων και έργων σε συνδυασμό με τις συνεργασίες θα αποτελέσουν τη βάση για την επόμενη πενταετία. Να έχουμε το 2030 την Κρήτη που οραματιζόμαστε, την Κρήτη για τα παιδιά μας, την Κρήτη που θέλουμε να δούμε με όλα αυτά τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Κρήτη μπορεί, ναι. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ στην τελετή το παρόν έδωσαν μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, βουλευτές και δήμαρχοι του νησιού, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών, παραγωγικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών φορέων της Κρήτης. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας, γιατί μπροστά μας ανοίγεται μια μακρά περίοδος μεγάλων αλλαγών και αβεβαιοτήτων. Και η περιφέρεια Κρήτης θα βρεθεί μπροστά σε προκλήσεις άμεσης ανταπόκρισης. Ευχόμαστε η νέα πενταετία να είναι δημιουργική για το λαό της Κρήτης, για τις μεγάλες ανάγκες του που δυστυχώς δεν καλύπτονται. Υπάρχουν δύσκολες εποχές αυτή την περίοδο, τα προβλήματα εισοδηματικά, ενώ τεράγεται τεράστιος πλούτος, δυστυχώς οι πολλοί που τον παράγουμε ελάχιστα παίρνουν από αυτό. Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε. Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεσμεύθηκε προσωπικά ότι θα τηρηθούν απαρέγκλητα οι αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της λογοδοσίας, της εντιμότητας και της ταπεινότητας, με στόχο, όπως είπε, μια εξωστρεφή, ανταγωνιστική και ευρωπαϊκή Κρήτη. Μεγάλη συγκίνηση, είναι τιμή πάνω απ' όλα. Τιμή όταν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι σε όλους μας. Είναι τιμή για τις υπηρεσίες μας, για όλα αυτά τα οποία έχουμε οικοδομήσει και πιστεύω ότι θα βάλουμε ακόμα ένα πόντο παραπάνω. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, που ευχαρίστησε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους με τους οποίους έχει συνεργαστεί, αλλά και τους υπαλλήλους της περιφέρειας, προανήγγειλε αλλαγές στο περιφερειακό σχήμα, ενώ τοποθέτησε χρονικά την ανακοίνωση ονομάτων και θέσεων στην Περιφερειακή Αρχή μετά την πρωτοχρονιά. Το νέο χρόνο θα ανακοινωθεί. Πρώτα θα εκλέξουμε το Προεδρείο και αμέσως μετά θα ανακοινωθούν οι αντιπεριφέρειες και οι υπόλοιποι συνεργάτες που θα είναι σε διάφορους οργανισμούς της περιφέρειας. Πάντα προστίθεται γιατί θα έχουμε και παραπάνω αντιπεριφερειάρχες, άρα θα έχουμε και μία πρόσθεση ακόμα. Θα υπάρχουν και αλλαγές, άρα οι περισσότεροι συνεργάτες μας θα αξιοποιηθούν.